Καλημέρα, Παναγία μου. Παναγία μου, δηλαδή, ούτε καν, τέλος πάντων. Καλημέρα. Καλημέρα. Είχα ξεχάσει την απεργία. Την είχα ξεχάσει. Μέχρι που βγήκα στο δρόμο. Εκεί τη θυμήθηκα. Αλλά τη θυμήθηκα με τον πιο βίαιο τρόπο. Πάω να πάω την Κοιοδόπης κάθε μέρα. Και πού να μπεις Αντικειοδό? Όχι, Αντικειοδό δεν μπορείς να μπεις. Μπήκα δηλαδή μετά από πόση ώρα όμως. Είναι καταπληκτικό. Τι να πω. Η ουρά για να μπει στην Αττική Οδό ήταν από την Εθνική, και μάλιστα από την Εθνική νωρίς. Εντάξει, τώρα πηγαίνουμε με 10 χιλιόμετρα την ώρα. Κάτι είναι και αυτό. Και επίσης θα μπω μπροστά και από το φορτηγό. Μπήκα, οπαλάκια. Όπως θα έλεγε και ο Μπίξ της Μομπίλας, αυτός. Τη Λιλιπούπολη την είχατε ακούσει, βέβαια εσείς πρέπει να είστε μικροί όλοι, αλλά αν δεν την έχετε ακούσει τη Λιλιπούπολη, με κάποιο τρόπο πρέπει να τη βρείτε, και όχι μόνο τα τραγούδια. Τα τραγούδια, εντάξει, είναι ok, μια χαρά, ναι, οι ιστορίες είναι οι φοβερές. Οι ιστορίες είναι το καταπληκτικό πράγμα στη Λιλιπούπολη. Η ιστορία του παπαγάλου που πηγαίνει στην Όφη Σόφη για να του μάθει τρόπους είναι, νομίζω, από τα πιο, τι να πω, ευρηματικά σκετσάκια που έχω ακούσει ποτέ. Από μικρό παιδάκι να γελάω σαν καλημέρα Παμινόντα. Εσύ θες τραπέζι, κάτι με τα τραπέζια, αλλά ναι. Τι να σου πω, το Αλτσχάιμερ έρχεται νωρίς. Ήρθε μάλλον και έδεσε. Λοιπόν, που λέτε, η ιστορία του παπαγάλου που πάει να μάθει καλούς τρόπους και προσπαθεί να μάθει το ευχαριστώ και το παρακαλώ και το αυτό με ένα κουτί μπισκότα, και εκείνη την ώρα που παίρνει τηλέφωνο της τροπόπιγκας την Όφη Σόφη, και η Όφη Σόφη είναι απασχολημένη με αυτό, ο παπαγάλος αρχίζει και τρώει το ένα μπισκότο μετά το άλλο και λέει, παρακαλώ, μπορώ να πάρω ένα μπισκότο, ευχαριστώ, και τρώει το ένα μπισκότο. Όφη Σόφη, θα μπορούσε, παρακαλώ, να πάρω ένα μπισκότο, ευχαριστώ. Οπότε ξέρεις, ευχαριστώ, ευχαριστώ, έχει αδειάσει το μισό κουτί. Και η Όφη Σόφη, τι λέω πρωί-πρωί, αλλά γιατί να κάνω. Τέλος πάντων, η Όφη Σόφη όταν το συνειδητοποιεί, τι έχει κάνει, το απέσιο πουλί. Ναι, και μετά έρχεται ο Δυστροπόπικας και τον σώζει. Που αρχίζει και το πουλί, και επειδή του είχε πει η Όφη Σόφη ότι πρέπει να μιλάει στον πληθυντικό στους μεγαλυτέρους, αρχίζει και λέει Δυστροπόπιγκες 2 και τέτοιο. Δυστροπόπιγκας πια νομίζει ότι ο παπαγάλος έχει γίνει σχιζοφρενής ή κάτι, τέλος πάντων, με το μυαλό του δεν πάει καλά και αποφασίζει να τον πάρει. Λοιπόν, αυτή είναι μια από τις πιο καταπληκτικές ιστορίες. Επίσης η άλλη φοβερή με την υπάρχει η Χιονάτη, η οποία είναι παντρεμένη με τον πρίγκιπα, ο οποίος πρίγκιπας βέβαια είναι βασιλόφρον, έτσι, και είναι μια εξαιρετική ιστορία που η κακομοίρα Χιονάτη το μόνο που κάνει είναι να σκουπίζει, να συγκυρίζει και να κάνει όλες τις δουλειές σπιτιού, και είναι αυτό που δεν περίμενε να κάνει ως γυναίκα του πρίγκιπος, και είναι καταπληκτική ιστορία. Και βέβαια η πιο εκπληκτική με το εκατόφυλλο χρυσαλιφούρφουρο. Είναι, τι να πω, αυτή η ιστορία νομίζω όσες φορές και να την ακούω θα είναι σαν την πρώτη φορά. Οι ειδοποιοί που έπαιρναν μέρος στη Λιλιπούπολη ήταν καταπληκτικοί. Τον Μπίξ τον έκανε ο Φασουλής και τη Μομπίλα την έκανε, νομίζω, η Μίρκα Παπακοσταντίνου, και αυτοί οι δυο τους ήταν πραγματικά καταπληκτικοί. Υποτίθεται ότι η Μομπίλα φεύγει για μια κρουαζιέρα στο Λιλιπέλαγος με τον Φίστικο. Και τι γίνεται όμως, υπάρχει ένας φάρος στη Λιλιπούπολη, στον οποίο φάρο υπάρχουν
οι πηγολαμπίδες και είναι αυτές που δίνουν το φως τους, αλλά οι πηγολαμπίδες έφυγαν διακοπές, διότι ο Δόκτωρ Δρακατόρ έφυγε και αυτές βρήκαν την ευκαιρία να ξεφύγουν. Οπότε λοιπόν υπάρχει ένα γράφει σε ένα σουπιοκόκαλο η Μομπίλα ότι δεν ξέρουν πώς να γυρίσουν στη Λιβούπολη και ο Μπίξ Μπίξ πηγαίνει στο Λίλι Βάδι που μέσα στη μέση από τα χρυσαλιφούρφουρα βρίσκει το κατόφυλλο χρυσαλιφούρφουρο το οποίο λάμπει σαν ήλιος και το παίρνει, το πάει στον φάρο, το βάζει απάνω και λάμπει, με αποτέλεσμα η Μομπίλα να σωθεί. Και είναι καταπληκτικό, μιλάει για την αγάπη, μιλάει για όλα, είναι υπέροχο. Τώρα βέβαια γιατί συστάνε όλα αυτά, δεν ξέρω. Ήθελα λοιπόν να πω βασικά για την κίνηση. Παιδιά, γίνεται ο χαμός. Είναι απίστευτο. Πού πας, γλυκούλη, πού πας. Δηλαδή, ειλικρινά. Κάπως προχωράμε τώρα. Πηγαίνουμε με 20 χιλιόμετρα την ώρα. Το βλέπω να έρχεται. Έπρεπε να είχα ξεκινήσει νωρίτερα, αλλά είναι που το είχα ξεχάσει. Έχω να πάω, έχω να κατέβω υποτίθεται και στη Γλυφάδα σήμερα. Αλλά δεν νομίζω μετά από αυτό που βλέπω ότι το απόγευμα. Δεν νομίζω να κατέβω Γλυφάδα, καμία Γλυφάδα. Το κέντρο άδειο, τυχερέ παμινώντα, αυτά είναι το κέντρο άδειο. Βέβαια, ήταν και από είδαν οι άνθρωποι, ούτε που κατέβηκαν να πάνε. Καλά, ούτως ή άλλως δημόσιοι υπάλληλοι απεργούν, οπότε λογικό το κέντρο να είναι άδειο. Αλλά εδώ, στα προάστια τα βόρεια, μη χαιρετήσω. Καλά, κοντεύουμε παιδιά στην έξοδο της λεωφόρου Ηρακλείου. Yay! Yay, καταπληκτικό, και όμως ναι, απίστευτο. Κοντεύουμε στην έξοδο της λεωφόρου Ηρακλείου. Yay, υπέροχο. Λοιπόν, αυτά νομίζω ότι, εντάξει, να μην σας πω, να μην σας πρίξω κι άλλα. Σας είπα για τη Λιβούπολη, σας είπα για την κίνηση. Γιατί άλλο να σας πω? Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Σας είπα βέβαια ότι χτες άνοιξε το Kitchen Lab στην Γλυφάδα. Σας το είπα χτες. Το οποίο είναι υπέροχο, τέλειο και σούπερ και θα πρέπει να σπεύσετε γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Τα φαγητά υπέροχα. Καλά, όσοι έχετε έρθει στο Kitchen Lab στην Αγία Παρασκευή τα ξέρετε, αλλά τέλος πάντων είναι λίγο πιο ενισχυμένα τα πράγματα. Και από ό,τι ξέρω θα υπάρχουν και φοβερές τούρτες σε λίγες μέρες. Πιο φοβερές από τις ήδη υπάρχουσες. Θα δείξει. Λοιπόν, σας εύχομαι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα, να περάσετε πάρα πολύ καλά. Υπομονή. Επιμονή και θα φτάσετε στη δουλειά σας και εσείς. Και όμως παιδιά, τώρα πάμε με 50 χιλιόμετρα την ώρα. Καλά, ειλικρινά, αν δεν πήγαινα από την Αττική Οδό δεν θα έφτανα ποτέ, νομίζω. Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια και θα τα πούμε, γεια.